Εδώ και πάλι κοντά σας, στην εκπομπή «Βρες αυτό που ψάχνεις», επόμενη καλεσμένη η κυρία Τριτσαρόλη Άννα. Τη γνωρίσαμε μέσα από το συγγραφικό της έργο. Έχει γράψει ένα πολύ σπουδαίο βιβλίο για μικρούς και μεγάλους. Θα μας τα πει αμέσως εδώ. Καλημέρα κυρία Τριτσαρόλη, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να πούμε. Εύχομαι με υγεία για όλο τον κόσμο. Πράγματι, σε συνεργασία με την κλινική ψυχολόγο παιδιών και εφήβων και σύμβουλο οικογενειών, την κυρία Φραντζέσκα Καραγιάννη, έγραψα το παραμυθολόγιο, το οποίο αποτελεί εγχειρίδιο για τους γονείς, για την ανατροφή των παιδιών, καθώς θίγει θέματα της καθημερινότητας, όπως ενδοσχολική βία, παιδική ζήλια, εθισμός στο διαδίκτυο, παιδική παχυσαρκία, νυχτερινή ενούρηση, οικολογική ευαισθησία, εισαγωγή των παιδιών στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, απίθαρχη συμπεριφορά, όλα αυτά θίγονται στο συγκεκριμένο βιβλίο. Να πούμε ότι είναι ένα βιβλίο που μέσα περιέχει 10 αυτοτελή παραμύθια, έτσι, το οποίο είναι ένα χρήσιμο εργαλείο και για τους γονείς και για τα παιδιά. Ναι, και κάθε παραμύθι συνοδεύεται από ένα άρθρο της παιδοψυχολόγου και ευχαριστώ πάρα πολύ στο σημείο αυτό, θέλω να πω, το μεγάλο μας ηθοποιό, τον Κώστα τον Αρζόγλου. Πράγματι, μου το είχατε αναφέρει πιο πριν. Είχε προταθεί αυτή η παράσταση. Από το υλικό του Υπουργείου Παιδείας, ο Κώστας ο Αρζόγλου διασκέβασε και σκηνοθέτησε το συγκεκριμένο βιβλίο για θεατρική παράσταση εκπαιδευτικού χαρακτήρα για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Φυσικά τον ευχαριστούμε και βέβαια μέσα από την επαγγελματική σας ιδιότητα που είναι η διαμεσολάβηση, είστε διαμεσολαβήτρια διαπιστευμένη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πώς θα το περιγράφατε αυτό υπό το πρίσμα του συγγραφέα? Κυρία Καμπίτση, θα δανειστώ την άποψη, με την οποία βέβαια συμφωνώ απόλυτα, της Δήμητρας της Μουσιόλη, η οποία είναι νομικός, διαμεσολαβήτρια που εργάζεται στην Αγγλία και συγγραφέας του βιβλίου που πραγματεύεται την σχολική διαμεσολάβηση. Το βιβλίο της λέγεται «Ο ελέφαντας που φυσούσε ουράνιο τόξο». Η Δήμητρα λοιπόν είπε, αν μπορώ να ξεχωρίσω ένα πράγμα από τα θετικά που έχει διαμεσολάβηση, είναι ότι μεταμορφώνει τους ανθρώπους. Μετά το άγγιγμά της, δεν είσαι πια ο ίδιος. Έτσι, ακριβώς. Κυρία Καμπίτση, τις διαφορές μας δεν τις λύνουν μόνο τα δικαστήρια. Μπορούμε να τις λύσουμε και μόνοι μας. Γιατί με το διάλογο όλα λύνονται. Πραγματικά ο νόμος πια μας δίνει τη δυνατότητα αυτή που πολλές διαφορές μπορούν να λυθούν με πάρα πολύ άμεσο τρόπο και όχι όλη αυτή την ταλαιπωρία των δικαστηρίων, έτσι. Κοιτάξτε, ο νόμος 46-12 του 18 εισήγαγε στην ελληνική ένομη τάξη μια καινούρια διαδικασία εξοδικαστικής επίλυσης διαφορών ιδιωτικού δικαίου, αστικών και εμπορικών. Ο πολίτης δηλαδή, με ελεύθερη βούληση, με το δικαίωμα της αυτεδιάθεσης, επέλεγε να προσφύγει στη διαμεσολάβηση και όχι στα δικαστήρια. Τώρα, με το νέο νόμο, με το νόμο 46-40 του 19, υποχρεωτικά πλέον υπάγονται στη διαμεσολάβηση διαφορές οικογενειακές, καθώς και διαφορές μονομελούς και πολυμελούς πρωτοδικείου. Έρχονται δηλαδή στο γραφείο μου οι πολίτες για εργατικές διαφορές, πολίτες που διεκδικούν αποζημιώσεις, για ιατρικά λάθη και για υλικές ζημιές τροχαίων ατυχημάτων, πολίτες επίσης που έχουν χρέη, τραπεζικές οφειλές και επιζητούν ρύθμιση και κούρεμα. Εμείς καλούμε την τράπεζα σε διάλογο, σε διαπραγμάτευση, στεκόμαστε στο πλευρό των υπερχρεωμένων δανειοληπτών και έτσι τους βοηθάμε στο κούρεμα που επιζητούν, στο κούρεμα των οφειλών τους. Ο νόμος ακόμα, ο νέος νόμος, υποχρεώνει το δικηγόρο να ενημερώσει τον εντολέα του για την δυνατότητα προσφυγής στη διαμεσολάβηση. Αν μου επιτρέπετε στο σημείο αυτό, θα ήθελα να κάνω μία έτσι μικρή παρένθεση και να σας διηγηθώ ένα πραγματικό περιστατικό που εκτυλίχθηκε στο Λονδίνο και που μου το διηγήθηκε η Δήμητρα που σας προανέφερα. Μία Αγγλίδα λοιπόν είχε μία γειτονική διαφορά με τον ένικο του επάνω διαμερίσματος, του επάνω ορόφου δηλαδή, προσέφυγε στο δικηγόρο της. Η συγκάτοικός της τίναζε στο μπαλκόνι της ψίχουλα, της κάνει λοιπόν την πρώτη παρατήρηση και η ένικος του επάνω διαμερίσματος τίναζε κουκούτσια από ελαιές, άνηθο, κυμά, κίτρινο τυρί, ό,τι τέλος πάντων μπορούσε. Μετά τη δεύτερη παρατήρηση άρχισε να τεινάζει τα χαλιά της. Αποτέλεσμα, τα μυρμήγκια να μπαίνουν μέσα στο σπίτι της κυρίας. Ποια ήταν η απάντηση του δικηγόρου, ας το δούμε αυτό.
Της λέει λοιπόν, σύμφωνα με τον κανονισμό της πολυκατοικίας και τις διατάξεις του νόμου, δεν είναι επιτρεπτή η ρήψη αντικειμένων ακόμη και στους κοινόκτιστους χώρους αποκλειστικής χρήσης, όπως είναι το μπαλκόνι του δικού σας διαμερίσματος. Συνεπώς, μπορείτε να διαμαρτυρηθείτε στη συγκεκριμένη ένικο, μπορείτε να διαμαρτυρηθείτε ακόμα στη διαχείριση της πολυκατοικίας και αν δεν έχετε αποτέλεσμα, μπορείτε να την καλέσετε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας με εισαγγελική παραγγελία, την οποία μπορείτε να ζητήσετε από την αρμόδια εισαγγελία πρωτοδικών. Αν και πάλι συνεχιστούν οι οχλήσεις και οι προσβολές προς εσάς, μπορείτε να καταθέσετε μήνυση κατά της ενίκου. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να τα κάνετε όλα μαζί αυτά ή καθένα ξεχωριστά. Πουθενά δεν αναφέρθηκε όμως η διαμεσολάβηση. Πουθενά καμία αναφορά, κυρία Καμπίτση, στο θεσμό της διαμεσολάβησης ως μέθοδο επίλυσης της διαφωνίας. Στη χώρα μας, ευτυχώς, ο νέος νόμος υποχρεώνει το δικηγόρο να ενημερώνει τον πολίτη για το θεσμό της διαμεσολάβησης. Ο δικηγόρος τοποθετείται στη διαμεσολάβηση, έχει έναν ενεργό ρόλο, είναι αρρωγός του διαμεσολαβητή, ενημερώνει τον πελάτη του για την καλύτερη και για τη χειρότερη εναλλακτική, τον ενθαρρύνει βεβαίως στο δρόμο μιας κοινής λύσης και τοποθετείται δίνοντας τη νομική διάσταση στο θέμα. Βλέπουμε όμως κάποιες φορές μπορεί να μην είναι δυνατή η φυσική παρουσία των μερών που έχουν μια διαφορά. Τι μπορεί να γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις? Βεβαίως, σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Άρα μπορεί κάποιος να προχωρήσει στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, ακόμα και αν δεν είναι και η φυσική του παρουσία. Φυσικά, με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία έχει εγκριθεί με κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Υπουργού Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης. Να πούμε όμως και αναλυτικά τι είναι η διαμεσολάβηση. Την ακούμε, την ακούει και ο κόσμος, όμως ακόμα δεν έχει εμπεδώσει τα αποτελέσματα και τι είναι αυτός ο όρος. Αυτός ο νέος θεσμός για την ευρωπαϊκή οικογένεια με εντυπωσιακά αποτελέσματα σε όσα κράτη-μέλη εφαρμόζεται, είναι ένας καινούριος θεσμός για την Ελλάδα, βοηθά στην αποσυμπίεση των δικαστηρίων από τον τεράστιο όγκο των υποθέσεων, είναι μια απόλυτα ενδεδειγμένη μέθοδος για την γρήγορη και ουσιαστική επίλυση των διαφορών. Άρα και για τον ίδιο τον πολίτη έχει όφελος, έτσι δεν είναι? Δεν είναι μόνο για την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων, αλλά και ο ίδιος ο πολίτης μπορεί να ωφεληθεί από αυτή τη διαδικασία. Πραγματικά, κυρία Καμπίτση, όσοι προσέρχονται στη διαμεσολάβηση βγαίνουν κερδισμένοι, πρέπει να σας πω. Εσύ που προσέρχεσαι στη διαμεσολάβηση μπορεί να θέλεις κάτι, εγώ όμως που είμαι η διαμεσολαβήτριά σου, θα σε οδηγήσω όχι σε αυτό που θέλεις, αλλά σε αυτό που πραγματικά έχεις ανάγκη. Η διαμεσολάβηση είναι μια διαρθρωμένη διαδικασία σαφώς, με βασικά χαρακτηριστικά την εμπιστευτικότητα, την ιδιωτική αυτονομία, την ουδετερότητα και αμεροληψία του διαμεσολαβητή, στην οποία διαδικασία τα μέρη προσέρχονται εκουσίως, με καλόπιστη συμπεριφορά και συναλλακτική ευθύτητα, προκειμένου να επιλύσουν με συμφωνία μία διαφορά τους, με τη βοήθεια φυσικά του διαπιστευμένου διαμεσολαβητή. Ωραία. Και ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε σε αυτές τις περιπτώσεις? Προσέρχονται τα μέρη με τους δικηγόρους τους στη διαμεσολάβηση και υπογράφουν τρεις φόρμες, κυρία Καμπίτση. Τη φόρμα υπαγωγής στη διαμεσολάβηση, τη φόρμα της εμπιστευτικότητας και το πρόγραμμα ή αλλιώς φόρμα πληρωμής που ορίζει την αμοιβή του διαμεσολαβητή. Οι δικηγόροι από την πλευρά τους παραδίδουν στο διαμεσολαβητή το σημείωμα, το οποίο σημείωμα περιλαμβάνει τα θέματα που τους φέρνουν στη διαμεσολάβηση και την απαίτηση των μερών. Ο διαμεσολαβητής από την πλευρά του, που είναι ειδικά εκπαιδευμένος εννοείται, με την τεχνική της ενεργητικής ακρόασης, παίρνει το ιστορικό από τα μέρη και οδηγεί τα μέρη στην ταυτοποίηση, δηλαδή στο κοινό συμφέρον τους. Ωραία. Απλά επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, πού μπορούμε να σας βρούμε, κυρία Τριτσαρόλη? Μπορούν οι φίλοι τηλεθεατές που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή να επικοινωνήσουν μαζί μας στο 210-41-20-924 προκειμένου να κλείσουν κάποιο ραντεβού, να τους ενημερώσουμε από κοντά ή και τηλεφωνικώς για οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί. Οπότε, φίλες και φίλοι, οτιδήποτε πρόβλημα έχετε με το φίλο σας, με το συγγενή σας, με το συνεργάτη σας, η κυρία Τριτσαρόλη είναι εδώ στο 210-41-20-924. Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω στη διαμεσολάβηση. Διαμεσολάβηση. Νέος θεσμός στην Ελλάδα, αλλά πάμε δυνατά. Διαμεσολάβηση. Νόμος 4512 του 18.
Σας κούρασαν τα δικαστήρια? Ελάτε στη διαμεσολάβηση. Κερδίστε χρόνο και χρήμα. Οποιαδήποτε υπόθεση νομικής φύσεως έχετε, φέρτε τη στη διαμεσολάβηση. Τηλεφωνήστε μου. Η διαμεσολάβηση είναι ένας εξοδικαστικός τρόπος επίλυσης διαφορών. Οποιαδήποτε διαφορά έχετε με τον αντίδικό σας, οικογενειακή διαφορά, τραπεζική διαφορά, εργατική διαφορά, γειτονική διαφορά, φέρτε τη τώρα στη διαμεσολάβηση. Επικοινωνήστε μαζί μου. Σε συνθήκες απόλυτης εμπιστευτικότητας, μέσα από μια ειρηνική διαδικασία, προσέξτε το αυτό, χωρίς το ακροατήριο ενός δικαστηρίου, μπορείτε να καταλήξετε τώρα σε συμφωνία με τον αντίδικό σας. Η συμφωνία αυτή μπορεί να γίνει εκτελεστός τίτλος αν την καταθέσετε στην γραμματεία του αρμόδιου πρωτοδικείου. Είναι ισόκυρη με την απόφαση ενός δικαστηρίου. Ελάτε στη διαμεσολάβηση. Τα δικαστήρια δεν είναι μονόδρομος. Επικοινωνήστε για οποιαδήποτε υπόθεση νομικής φύσεως σας απασχολεί. Κερδίστε χρόνο και χρήμα. Τηλεφωνήστε μου.